Άντρες, προσοχή! Πυραγός, γενικό κατηγόντων, πάτησε ανεξόδου. Στον αφαιρέσουμε στην πίεψη του κόκκινου υπουργείου. Σιλή. Δώσε μια ανάπαυση στα παιδιά. Να βοηθήσουμε πάρα πολύ και στην πρόληψη και στην προετοιμασία για την ενότητα. Έχει αλλάξει το δόγμα και κινούμαστε περισσότερο προς την πρόληψη αντί στην καταστολή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος. Έχουμε περάσει σε μια πιο επιστημονική τεκμηρίωση και των αναλύσεών μας και των δεδομένων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί επί του πεδίου. Αλλά τις πυρκαγιές δεν τις σβήνουν ούτε τα ενιαία μέσα, ούτε τα πολιτικά μέτρα. Τις σβήνετε εσείς. Εσείς είσαστε οι ήρωες επί του πεδίου. Γι' αυτό είπαμε και στη Σάμμο ότι η μεγάλη εκτίμηση, η αναγνώριση της κοινωνίας όλων μας πρέπει να είναι στα πρόσωπά σας. Δεν το λέω σχήμα λόγου. Δεν είμαι άνθρωπος στο δημοσίο σχέσιο. Το λέω διότι είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αφομοιώσουμε όλοι η ελληνική κοινωνία ακριβώς για να δώσει την αναγνώριση που χρειάζεται στους καθημερινούς ήρωες που είναι οι πυροσβέστες, οι εθελοντές μας, η πολιτική προστασία και όλα τα σώματα ασφαλείας. Δεν λέω μόνο για μας. Νομίζω θα μπούμε μέσα τώρα για να κάνουμε τη σύσκεψή μας, να μιλήσετε ελεύθερα. Να μας πείτε και από τις εμπειρίες σας τι έχετε να προτείνετε, γιατί θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση και να μπορέσουμε, ανταλλάσσοντας απόψεις ως οικογένεια, είπα και πριν, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, σας ευχαριστούμε πολύ και τα μέσα ενημέρωσης που θα βοηθήσουν, γιατί θέλουμε και την κοινωνία σύμμαχο, τον κάθε Έλληνα πολίτη. Τον θέλουμε σύμμαχο σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτο, να μην έχουμε ανθρώπινη αμέλεια που προκαλεί πυρκαγιές. Δυστυχώς οι στατιστικές είναι πάρα πολύ οδυνηρές, 95% είναι ανθρώπινη αμέλεια. Να έχουμε τον πολίτη δίπλα μας για ενημέρωση, εάν δει θα είναι ο παρατηρητής, θα είναι ο πυροφύλακας. Και τρίτον, εάν χρειαστεί οπουδήποτε να κάνουμε οργανωμένες απομακρύνσεις πληθυσμού, να έχουμε την πειθαρχία που χρειάζεται για να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών, είτε από πυρκαγιά είτε από άλλο λόγο. Ευχαριστούμε πολύ.